Γυρική εκκίνηση τώρα που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Άνοιξε η αυλαία του 45ου ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕΡ ΡΑΛΛΙ Κρήτης. Η αγωνιστική δράση για τον αγώνα θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού του νησιού θα γίνει το επόμενο διήμερο με τη διεξαγωγή 8 ειδικών διαδρομών συνολικού μήκους 70,96 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν δύο επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ειδική διαδρομή Ποταμιές, ενώ την Κυριακή το αγωνιστικό σκέλος περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές Κεράσια και Αυγενική, όπου θα διεξαχθούν τρεις φορές η κάθε μία. Αύριο η κίνηση θα δοθεί από τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΙ στο κλειστό του Λίντο και οι ειδικές της Ποταμιές θα γίνουν στις 15 και 48 και 17 και 13. Την Κυριακή στις 10 και 30 το πρωί θα ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο από την τρίτη ειδική στα Κεράσια, θα ακολουθήσει η Αυγενική, ειδικές επαναλαμβανόμενες για δύο ακόμη φορές. Ο τερματισμός στο ΕΑΚΙ υπολογίζεται γύρω στις 4:30 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ στις 6 θα γίνουν οι απονομές του αγώνα στον ίδιο χώρο. Οι διοργανωτές τώρα καλούν τους θεατές που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να βρίσκονται μια μισή ώρα πριν στις ειδικές διαδρομές, καθώς θα κλείνουν οι δρόμοι, αλλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των πληρωμάτων. Βλέπετε εδώ τα σχετικά πλάνα από την απογευματινή πανηγυρική κίνηση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου παρουσιάστηκαν τα 34 πληρώματα που θα πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα θεσμό και γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Κρήτης. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τι δήλωσαν στην Κρήτη TV κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα του επόμενου διημέρου. Δύσκολο να μπεις μετά από τον αγώνα της πατρίδας μας, ειδικά με τόσο ωραίες συνεργασίες που έχει. Δείχνουμε πάλι το παρόν, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπορεί να έχουμε πλέον άγχος πρωταθλήματος και ευελπιστώ να κερδίσω καλύτερος αύριο. Πάνω από πλευράς μας, θεωρώ ότι θα είμαστε αρκετά δυνατοί αύριο. Για άλλη μια φορά στην Κρήτη, είναι πολύ ευχάριστο το ότι αρχίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου από το τόπο μας στην ουσία. Ευχαριστούμε έναν ένας πάρα πολύ όμορφος αγωνάς με ωραίες ειδικές, ούτως ή άλλως είναι ωραίες ειδικές και ευχόμαστε έναν ασφαλή και γρήγορο αγώνα σε όλους. 45ου ήταν και ΚΑΠΑ ΕΒΕΡ ΡΑΛΛΙ Κρήτης. Εδώ πανηγυρική εκκίνηση σήμερα από το κέντρο του Ηρακλείου. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να το διοργανώσουμε μετά από πολλές δυσκολίες, αλλά το πετύχαμε. Ελπίζω ότι τα πληρώματα το διασκεδάζουν, ο κόσμος το διασκεδάζει. Ξανά εδώ, δεύτερη φορά μετά το 21. Και με λίγα λόγια, έτσι πρέπει να είναι η ελληνική αγώνες. Συγχαρητήρια για την οργάνωση. Νομίζω ότι έχοντας τέτοια αρχή, νομίζω και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε από εσάς κάτι αντίστοιχο και πραγματικά χαιρούμε πάρα πολύ που κάνουμε βήματα μπροστά για τους ελληνικούς αγώνες. Πρώτη φορά στο Ράλι Κρήτης, μεγάλη μας χαρά. Θα δούμε και εδώ τις ειδικές διαδρομές. Έχουμε συναγωνισμό καλό. Εντάξει, όλα καλά. Η ομάδα μου, η Onsales Rally Team, συμμετάσχει φέτος και στο πρωτάθλημα ασφάλτου και στο πρωτάθλημα κόμματος. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ καλός, ωραία, σχεδιασμένος, ειδικές κλασικές δίστερες όπως είναι όλες στην Κρήτη. Φέτος έχουμε και ένα έτσι ωραίο ανταγωνισμό, πιστεύω. Θα